υποτιμητικά. Νομίζω ότι εγώ έδωσα στην τηλεόραση. Δεν πήρα κάτι από την τηλεόραση. Δεν έχω χρόνο να κάνω τηλεόραση και δεν έχω χρόνο να κάνω τηλεόραση κάτι που γίνεται. Μια εκπομπή μαγειρικής κι εγώ δεν θα με καλύψει. Με τα όσα είχαν ακουστεί για τα λεγόμενά σας σχετικά με τον κύριο Πετρετζίκη, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, τα έχετε ξαναβρει κατά κάποιο τρόπο? Μα δεν έχω πει τίποτα εγώ για αυτό το παιδάκι. Αυτό το παιδάκι είναι ένα νέο παιδί, έχει το δικό του ταλέντο, είναι χαρισματικό. Δεν έχω πει ποτέ κάτι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν με αφορά, εν πάση περιπτώσει. Έχω ένα αυτό παιδάκι. Το παιδάκι. Μια στιγμή, λοιπόν, καταρχήν. Μα είναι παιδάκι μπροστά του Άκη, ρε παιδιά. Ωραία. Ρε παιδί μου, στην ηλικιακά ο Άκης για τον Λαζάρο είναι παιδάκι. Και επαγγελματικά, ρε Γιώργο, είναι παιδάκι μπροστά του. Να τελειώσω τη γνώμη μου και μετά πες ό,τι θες. Να ερμηνεύσω εγώ όπως το κατάλαβα. Δεν έχει θέμα. Τώρα, ένα μικρό ίχνος ειρωνίας υπήρχε τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Ένα μικρό. Ναι. Δεν θεωρώ ότι έχει μεγάλο θέμα. Δεν είπε κακή κουβέντα υπό την έννοια, είπε ότι είναι ταλαντούχος νέος κτλ. Εντάξει. Άφησε ένα μικρό ίχνος ειρωνίας ο Λευτέρης. Πάντως θέλω να πω, επιτρέψτε μου να τελειώσω, ότι πήγαμε πριν μια εβδομάδα και φάγαμε εκεί και είναι φοβερός μάγειρας.